Την ευκαιρία να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις πανελλαδικές εξετάσεις θα έχουν και φέτος παιδιά προερχόμενα από ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά οικογένειες των Χανίων. Το κοινωνικό φροντιστήριο, καλύπτοντας ένα μεγάλο κοινωνικό κενό, θα επιτρέψει επίσης σε μαθητές που εισάγονται στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου να παρακολουθήσουν ισότιμα με συμμαθητές τους φροντιστηριακά μαθήματα. Είναι ένας θεσμός εδώ και 12 χρόνια που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά τα οποία δεν μπορούν οι γονείς τους να αντεπεξέλθουν οικονομικά, να παρακολουθήσουν πρώτη Δευτέρα Λυκείου τα μαθήματα που εκείνα μπορούν και επιθυμούν προκειμένου να βοηθηθούν ώστε να εξασφαλίσουν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με δεδομένο το δυσβάσταχτο για πολλές οικογένειες κόστος των φροντιστηριακών μαθημάτων και κυρίως αυτών της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ο θεσμός του κοινωνικού φροντιστηρίου αποτελεί μια σημαντική στήριξη στον αγώνα ενός αριθμού μαθητών να πετύχουν το όνειρο εισαγωγής τους σε κάποιο πανεπιστήμιο. Ο αριθμός των αιτήσεων και ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων κάθε έτος ποικίλει. Ωστόσο, η Ένωση Φροντιστών έχει μεγάλη, δείχνει κοινωνική ευαισθησία και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ώστε να καλύψει όλες τις θέσεις που θα διακρίνουμε ότι υπάρχει κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα και τα παιδιά θα υποστηριχθούν. Όλοι οι συνάδελφοι της Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν την έμπραχτα το θεσμό, έχουν βοηθήσει πάρα πολλούς μαθητές, μαθήτριες του νομούς μας, να ενταχθούν ισότιμα στα φροντιστηριακά τμήματα της φοίτησης και να λάβουν απαραίτητη εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει να επιτύχουν το σκοπό και τα όνειρά τους. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων και μετά την αξιολόγησή τους, οι μαθητές εντάσσονται στα ανάλογα τμήματα επιλογής τους σε φροντιστήρια της πόλης.